Χαίρετε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Στο βίντεό μας αυτό θα δούμε τι ακριβώς συμβολίζει η βασιλόπιτα. Στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτου, όταν το Βυζάντιο κήρυξε πόλεμο στην Περσία, ο Ιουλιανός πέρασε με τον στρατό του από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, την πόλη όπου ήταν επίσκοπος ο Μέγας Βασίλειος. Τότε διέταξε να φορολογήσουν όλη την επαρχία και τα χρήματα αυτά θα τα έπαιρνε επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να δώσουν ό,τι είχε ο καθένας, χρυσαφικά, νομίσματα κλπ. Έφεραν τα χρυσαφικά τους και τα έδωσαν στον Άγιο Βασίλειο για να τα δώσει στον Ιουλιανό. Όμως ο Ιουλιανός σκοτώθηκε άδοξα, τον θανάτωσε ο Άγιος Μερκούριος και έτσι δεν ξαναπέρασε από την Κεσάρια. Τότε ο Άγιος Βασίλειος έμεινε με τα χρυσαφικά και δεν ήξερε ποιανού είναι τι και ζύμωσε ψωμάκια, πίτες και μέσα σε αυτά έβαλε τα χρυσαφικά. Τα μοίρασε λοιπόν στον κόσμο και ό του θαύματος βρήκε μέσα στα ψωμάκια ο καθένας ό,τι ακριβώς είχε δώσει. Αρκετά από τα χρυσαφικά ο κόσμος τα έδωσε πίσω στον Άγιο για τις ανάγκες των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Βασιλιάδας. Έτσι γεννήθηκε το έθιμο της πίτας που ονομάστηκε Βασιλόπιτα προς του Μεγάλου Βασιλείου. Η Βασιλόπιτα φτιάχνεται εις τιμήν και μνήμην του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Όταν λοιπόν κόβουμε εμείς οι χριστιανοί την Βασιλόπιτα, πρέπει να λέμε και την ειδική προσευχή που υπάρχει. Δεν είναι σωστό απλά και μόνο να την κόβουμε για το καλό. Είναι έθιμο, συνδεδεμένο με την εκκλησιαστική μας Ιερά Παράδοση. Και η Ιερά παράδοση είναι η σάξια με το Ιερό Ευαγγέλιο. Η προσευχή είναι η εξής. Εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, Ο θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό, Ελθέ και σκύνωσον εν ημίν, Και καθάρισον ημά από πάση κυλίδο, Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ψυχά ημών αμήν. Άγιος ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέισον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιος ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέισον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία τριά ελέησον ημά. Κύριε ηλά, στι τρει αμαρτίε ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα σανομία ημών. Άγιε, επίσκεψε και ήεσαι τα σασθενία ημών. Ένε και το όνομα τόσου, κύριε Ελέησον, κύριε Λέισον, κύριε λέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν τη ουρανή, αγιαστεί το το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ω και η αφίεμεν σαφή ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη δε των λόγων σου, Διούθεο ο πρέπος την φύση των όντων τον Τα των ανθρώπων ηθήκατε κοσμίσας Βασίλειον ιεράτευμα. Πατερός Ιε Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσας Θεήμιν το Μεγά Του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσύμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των νέων εν τη της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερομένους εις δόξαν σύν και τιμήν, του εναγίης πατρός Σιμών βασιλείου του μεγάλου, αρχιεπισκόπου και σαρία της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς, τους τέτα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επισή πήκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθεί στην ζωήν ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, του εναγίης πατρός ημών βασιλείου του μεγάλου του ουρανοφάντορος, αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και εσώσον ημάς. Αμήν.